παιχνίδι μαζί με την τεύρα και την σκόνη, επιβαρύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή και έχουμε όλες αυτές, όχι μόνο απλά τις ακραίες καιρικές καταστάσεις που ζούμε και βλέπουμε. Για παράδειγμα, και σήμερα πάρετε και προσπαθήστε να δημιουργήσετε μια εικόνα στη βάση αυτών. Δηλαδή, σήμερα η Βόρεια Ευρώπη είναι ψυγείο, προς τα κάτω έχουμε τις πλημμύρες και εδώ είμαστε σαν να τελείωσε ο Αύγουστος και μπαίνουμε ξαφνικά στο Σεπτέμβριο. Τώρα εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα γύρω από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γενικώς και ο ΙΕ το ασπάζεται αυτό, ότι το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια επαρκή κατάσταση και ότι τα μέτρα της αντιμετώπισης θα επηρεάσουν το περιβάλλον και την υγεία. Το περιβάλλον και η υγεία είναι το δικό μου το θέμα. Η ρήπανση του περιβάλλοντος είναι ταυτόχρονα ένας επιβαρυντικός παράγοντας για την υγεία. Αντίθετα, κάθε ρήπανση του περιβάλλοντος θα έλεγα ότι αιτιοκρατικά, με μια έτσι φυσικοεπιστημονική σχέση, προκαλεί όλα αυτά που λέγονται στον χώρο της υγείας. Καταρχήν.